Κυρίες Μαλάκατε, κυρίες και κύριοι, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος για την διοργάνωση της απόψινής μας εκδήλωσης. Είναι ιδιαίτερη προσωπική χαρά για μένα, αλλά και ιδιαίτερη τιμή για την πόλη μας, να φιλοξενούμε απόψε εδώ τον σπουδαίο αυτό σκηνοθέτη, τον Γιάννη Σμαραγδί, παγκοσμίως γνωστό, άνθρωπο με ιδιαίτερες ευαισθησίες, μέσα από τις οποίες περιγράφει και μας μεταδίδει με τον δικό του τρόπο τις βιογραφίες προσωπικότητων, γνωστές οι ταινίες του Καβάφης και και Βαρβάκης, κολλάει το μυαλό καμιά φορά. Έτσι, όσο και να έχουμε συνηθίσει τη δημοσιότητα, πάντα έχουμε μια μηχανία. Βέβαια, και για την απόψινή βραδιά, η ταινία που θα προβάλλουμε του Ελ Γκρέκο, μέσα από την οποία θα μας δώσει την προσωπικότητα του μεγάλου καλλιτέχνη, ο οποίος, όπως δήλωσε και ο ίδιος προηγουμένως, σε εποχές δύσκολες σαν τη σημερινή, έδειξε το δρόμο ότι η Ελλάδα εδώ και πολλούς αιώνες γεννάει πεφωτισμένους ανθρώπους, οι οποίοι πολλές φορές δεν μπορούν να προκόψουν στην πατρίδα τους και μεταφέρουν το πνεύμα τους και το πνεύμα της Ελλάδος και το μεγαλείο της Ελλάδος στο εξωτερικό. Κάτι τέτοιο λοιπόν συμβαίνει και με τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, ο οποίος μεγαλούργησε έξω από την πατρίδα του και τη γενέτειρά του την Κρήτη. Διέδωσε το ελληνικό πνεύμα και σήμερα 400 χρόνια μετά ερχόμαστε να γιορτάσουμε με αυτές τις εκδηλώσεις που ανέφεραν προηγουμένως η κυρία Περσινίδου και η κυρία Τιμπεροπούλου, πρώτος δήμος και συλλογικός φορέας στην Ελλάδα, τα 400 χρόνια από τον θάνατο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Θα ήθελα με αφορμή την απόψινή βραδιά να ευχαριστήσω και να συγχαρώ ιδιαίτερα την κυρία Περσινίδου και την κυρία Τιμπεροπούλου. Είναι δύο άνθρωποι με φλογερό πάθος και ακούραστες, που δεν είναι μοναδική χρονιά. Εδώ και χρόνια διοργανώνουμε κάθε χρόνο εκδηλώσεις με τη δική τους συμμετοχή και πρωτοβουλία. Εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο παρά να υπηρετώ, αν θέλετε, το μεγαλείο που έχουν και αυτές οι δύο κυρίες να υπηρετούν την τέχνη μέσα από το σχολείο τους, αλλά και την προβολή που κάνουμε μέσα από τις εκδηλώσεις του Δήμου μας, για να γίνονται ευρύτερα γνωστές όλες αυτές οι δραστηριότητες και τα θέματα που κατά καιρούς ασχολούμαστε. Θα ήθελα να συγχαρώ για τα έργα τους όλους τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν απόψε, τους ζωγράφους στην έκθεση, για αυτές τις τέσσερις ημέρες. Θα προσπαθήσουμε να γίνουν όσο γίνεται ευρύτερα γνωστή η έκθεση και να επισκεφθούν όσο γίνεται περισσότερο και μεγάλη αλλά και τα σχολεία μας, και να δουν από κοντά την τέχνη με αφορμή και την έμπνευση του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Είναι όλα εξαιρετικά έργα και είναι και για μας, επίσης για την πόλη μας, ιδιαίτερη τιμή το ότι αυτοί οι καλλιτέχνες ήρθαν να εκθέσουν τα έργα τους στον χώρο αυτό του πολιτιστικού μας κέντρου, τον οποίο όταν τον χτίζαμε, έχω πατήσει τα θεμέλια όταν σκάβαμε αυτό το χώρο κάτω, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσε πραγματικά να αξιοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό, και είναι πραγματικά τιμή. Έχουμε φιλοξενήσει σπουδαίους ανθρώπους της Ελλάδας και σπουδαίους καλλιτέχνες όπως και απόψε. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί ακολουθώ αυτή την πορεία, την εξέλιξη αυτού του τόπου. Πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε Γεράκας. Και πραγματικά είμαι συγκινημένος όταν αναλογιζόμενος ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, να μπορούμε να διοργανώνουμε εκθέσεις, να φιλοξενούμε καλλιτέχνες και να δίνουμε την ευκαιρία στους δημότες μας να αισθάνονται πραγματικά περήφανοι με την συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις τέχνης και πολιτισμού.